Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για να συνεχίσουμε φυσικά την αυτοδιοικητική μας συζήτηση σε άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης. Πλέον θα επιστρέψουμε στους Δήμους και θα πάμε σε έναν Δήμο, ο οποίος είναι γνωστός για τις εξαιρετικές δυνατότητες που έχει, τις εξαιρετικές προοπτικές που έχει και την εξαιρετική δυναμική που έχει για τα επόμενα χρόνια. Οι προκλήσεις είναι πολλές και θέλουμε να δούμε και ποιο είναι το όραμα της υποψήφιας Δημάρχου για τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, της κυρίας Χρυσούλας Γιαννιδάκη Κλίν, την οποία έχουμε χαρά να φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί αλήθεια είναι η κυρία Γιαννιδάκη. Μας ενδιαφέρει πάντα να μαθαίνουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο μας. Και το λέω αυτό γιατί φυσικά και έχετε συστηθεί στον κόσμο και στους ψηφοφόρους εδώ και καιρό. Όμως ξέρετε, είναι το ερώτημα που μας αρέσει να καταθέτουμε κι εμείς υποψήφιους. Ποια είναι η Χρυσούλα Γιαννιδάκη? Η Χρυσούλα Γιαννιδάκη είναι μια γυναίκα που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Μεγάλωσε τα παιδιά της στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, συνεχίζει τη ζωή της στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Είμαι ιδιωτική υπάλληλος σε μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους. Ασχολούμαι με τον τουρισμό τα τελευταία 40 χρόνια. Και παράλληλα είμαι και εκπαιδευτικός στο κομμάτι του τουρισμού. Mm-hmm. Και η πολιτική σας διαδρομή, και έχετε και ήδη μεγάλη, μακρά εμπειρία στην αυτοδίκηση. Δεν είναι και τόσο μεγάλη η πολιτική μου διαδρομή. Ξεκίνησα πριν 9 χρόνια. Mm-hmm. Με την παράταξη του κυρίου Ρούσου Κυπριωτάκη. Πορεύτηκα με τον Μάνθο τον Πολιτάκη. Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές του 2013, σε συνένωση που υπήρξε μεταξύ της παράταξης του Μάνθου του Πολιτάκη, mm-hmm. συνενώθηκε με τον νυν δήμαρχο και έτσι έγινε η παράταξη Κοινή Πορεία. Και έτσι βρέθηκα στην παράταξη του νυν δημάρχου. Mm-hmm. Νιώθετε ότι το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής είναι κάτι το οποίο είναι παραμελημένο στον Δήμο σας? Αν νιώθετε ότι εκεί θέλετε ενδεχομένως να δείξετε μεγαλύτερη προσοχή? Και λέγοντας κοινωνική πολιτική, μιλάμε για ολόκληρο το φάσμα που αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, είτε από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε ακόμη και τα προγράμματα της στήριξης των πολιτών, όπως είναι το Βοήθεια στο σπίτι. Τι οροματίζεστε ως υποψήφια δήμαρχο? Κοιτάξτε, ως γυναίκα είμαι ευαισθητοποιημένη σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν το συζητώ καν σήμερα, το 2023, οι μητέρες να μένουν στα σπίτια τους, να φροντίζουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπορούν να τα απορροφήσουν οι παιδικοί βρεφικοί σταθμοί. Μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα τέτοιου τύπου στο Δήμο μας. Δεν μπορούν να απορροφηθούν τα παιδιά λόγω έλλειψης προσωπικού, και αυτό δεν είναι τωρινό, δεν είναι του σήμερα πρόβλημα. Υπήρξε και χθες και πέρσι και πρόπερσι. Είναι λοιπόν ένα θέμα στο οποίο εμείς θα επικεντρωθούμε και δεν θα δεχτούμε κανένα παιδί να μένει στο σπίτι του. Οφείλουμε στην κοινωνική πολιτική του Δήμου μας όλα τα παιδιά να τα φροντίζουν οι βρεφικοί σταθμοί, και μάλιστα έχουμε στο πρόγραμμά μας και την επέκταση του ωραρίου των βρεφικών σταθμών. Mm-hmm. Θα φροντίσουμε λοιπόν ακόμα και στις απογευματινές βάρδιες, όταν εργάζονται οι μανούλες, τα παιδιά τους να φροντίζονται από mm-hmm. προσωπικό, σωστό. Πολύ σημαντικό αυτό, διότι φυσικά, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες αυτές. Φυσικά. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε μια πάρα πολύ καλή κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο, η οποία φροντίζει σε μεγάλο βαθμό πράγματα που ακόμα είναι και εκτός των υποχρεώσεών τους. Mm-hmm. Όλο αυτό εμείς θα το εξελίξουμε, θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου ο κάθε άνθρωπος να έχει τη φροντίδα που του χρειάζεται μέσα από την κοινωνική υπηρεσία, από το Βοήθεια στο Σπίτι, από τους ανθρώπους, τους λειτουργούς, που πραγματικά προσφέρουν σπουδαίο έργο. Mm-hmm. Που πολλές φορές και για το κομμάτι των... της οικογένειας, η στήριξη ενός ατόμου τρίτης ηλικίας στο σπίτι μπορεί να τους καθυλώσει το ίδιο όπως μπορεί να καθυλώσει μια μητέρα η έλλειψη ενός βρεφονηπιακού σταθμού. Ακριβώς. Να μην μπορεί να δουλέψει, είτε γιατί έχει να φροντίσει ένα μικρό παιδί, είτε έχει να φροντίσει ένα ηλικιωμένο. Ακριβώς. Και να τονίσω ότι στο Δήμο μας υπάρχει μια δομή, το ΚΙΦΙ, Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, το οποίο είναι πραγματικά μια εξαιρετική δομή και φροντίζει τόσο καλά τους ανθρώπους μας, και είδα τέτοια χαμόγελα από αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί. Mm-hmm. Τους δίνει ζωή όλο αυτό, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίας άνθρωποι χρειάζονται πρώτα απ' όλα τη συντροφικότητα, τη συντροφιά, φυσικά και τη φροντίδα, αλλά η συντροφικότητα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Επίσης, στο Δήμο μας υπάρχει ένα γυροκομείο το οποίο είχε δοθεί σε δωρεά το οικόπεδο, και χτίστηκε ένα γυροκομείο
Όμως σήμερα λειτουργεί σαν νηπιαγωγείο. Mm-hmm. Είναι κάτι που επίσης είναι στο όραμά μας, στο πρόγραμμά μας, να λειτουργήσει επιτέλους αυτό το γυροκομείο. Γιατί πρέπει και οι άνθρωποι δικοί μας, οι μεγαλύτερης ηλικίας, να νιώθουν την ασφάλεια αυτή. Mm-hmm. Μπορεί να μην το επισκεφτούν ποτέ, όμως θα πρέπει να υπάρχει mm-hmm. σαν δομή. Κυρία Γεννηδάκη, να πάμε και λίγο στα καθημερινά, στα ζητήματα της καθημερινότητας, να δούμε πού βρισκόμαστε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Νερό, δρόμοι, καθαριότητα. Η καθημερινότητα είναι ένα θέμα που υστερούμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία χρόνια υστερούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Οπωσδήποτε η καθαριότητα είναι το α και το ω. Οπωσδήποτε η αγροτική οδοπία είναι κάτι που απασχολεί όλους μας, όπως και η οδοπία γενικότερα. Οι σημάνσεις στους δρόμους, mm-hmm. οι διαχωριστικές λωρίδες για να περνάμε απέναντι, τα σαμαράκια που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του Δήμου μας, αλλά πάντα μελετημένα και με σωστές, δίνοντας σωστές βάσεις για να υλοποιηθεί το κάθε τι και όχι αυθαίρετες mm-hmm. κατασκευές. Γιατί δεν σας κρύβω ότι σήμερα είμαστε όλοι, όλο το ΔΣ, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, με εισαγγελική απόφαση, σε μια διαμάχη για κάποια σαμαράκια που έχουν γίνει, τα οποία δεν αδειοδοτήθηκαν. Μάλιστα. Mm-hmm, mm-hmm. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα, κυρία Γεννηδάκη. Και το λέω αυτό γιατί ο Δήμος σας έχει πολύ ισχυρά αναπτύγμα με τον τομέα αυτό. Τι κάνουμε για τον κόσμο της παραγωγής, τι κάνουμε για τον κόσμο εκείνο ο οποίος περιμένει να ζήσει πολλές φορές, δεν το κάνει μόνο συνδυαστικά, το κάνει πολλές φορές και κατά κύριο επάγγελμα, είτε αυτό έχει να κάνει με τη διασφάλιση ενός δρόμου της αγροτικής οδοποίας, είτε έχει να κάνει ακόμη και με το νερό και το πώς η άρδευση δεν θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα? Κοιτάξτε, εγώ προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια και οπωσδήποτε το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής το πονάω. Το πονάω πολύ. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας είναι κατεξοχήν αγροτικός. Σε μικρότερο βαθμό είναι τουριστικός. Η αγροτική παραγωγή σήμερα υστερεί ως προς την προβολή και στην ενίσχυση των ανθρώπων που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Υστερεί ως προς την άδρευση, που είναι ένα θέμα που πραγματικά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Mm-hmm. Ως προς την αγροτική οδοπία, που επίσης είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Σήμερα στρώνονται οι δρόμοι, μα τώρα είναι Οκτώβριος. Τώρα έχουμε Οκτώβριο, είναι δωρονάδωρον να γίνονται επισκευές στους δρόμους της αγροτικής οδοπίας σήμερα. 100% λάθος. Οι δρόμοι πρέπει να φτιάχνονται την αρχή του καλοκαιριού, Μάιο, ας πούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει ένας ολικός επαναπρογραμματισμός σε όλο αυτό. Επίσης, θα φροντίσουμε να μετέχουμε σε εκθέσεις προκειμένου να προβάλλουμε το προϊόν μας, όποιο και είναι αυτό, είτε τυροκομικό προϊόν είναι, είτε προϊόν λαχανικό ή φρούτο ή οτιδήποτε είναι αυτό. Επίσης, έχουμε το καλύτερο κρασί στην περιοχή μας. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων φημίζεται για το κρασί του. Και μάλιστα πρόσφατα κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες βραβεύτηκαν. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτά που έχουμε και σε αυτά που διαπρέπουμε. Mm-hmm. Επίσης, ο πρωτογενής τομέας παντρεύεται εξαιρετικά με τον τουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούμε να εστιάσουμε, όπως είναι θρησκευτικός τουρισμός, όπως είναι αγροτικός τουρισμός, mm-hmm. εμπειρίας τουρισμός, τουρισμός ποδηλατικός, τουρισμός αθλητικός. Υπάρχουν πολλές μορφές τουρισμού που εκεί θα εστιάσουμε και θα προσεγγίσουμε κόσμο προκειμένου να υπάρξει επισκεψιμότητα. Η επισκεψιμότητα φέρνει και την ανάπτυξη. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν, πρωτογενής τομέας με τουρισμός, μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνεθήλευμα για το Δήμο μας. Το οποίο θα φέρει ανάπτυξη. Κυρία αυτό. Γενιδάκη, κουμπώνει και ο πολιτισμός. Βέβαια, και ο πολιτισμός. Βασικόστατα λίγο. Υστερούμε και στον πολιτισμό, είναι αλήθεια. Είμαι οραματίστρια. Mm-hmm. Δεν είμαι ονειροπόλα. Όλα αυτά που σας λέω τα έχουμε βάλει κάτω με χαρτί και με μολύβι. Έχουμε αξιολογήσει και βλέπουμε ότι αυτά που λέμε υλοποιούνται, δεν είναι λόγια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε εμάς, στην mm-hmm. παράταξή μας. Mm-hmm. Το ότι δεν λέμε λόγια. Μιλάμε με ιδέες που θα γίνουν πράξεις και μπορούν να γίνουν πράξεις. Mm-hmm. Και σε αυτό το όραμα ακριβώς τώρα, κυρία Γεννηδάκη,
πώς φαντάζεστε την εικόνα της διοίκησης του Δήμου την επόμενη μέρα? Με ολικό προγραμματισμό, νέο προγραμματισμό σε όλους τους τομείς. Έχουμε εξαιρετικούς υπαλλήλους, οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Και προσφέρουν τα μέγιστα, γιατί δεν είναι μόνο καλοί υπάλληλοι, έχουν φιλότιμο. Ίσως κάποιοι είναι σε λάθος θέσεις. Έχουν να δώσουν πολύ περισσότερα και δεν μπορούν να τα δώσουν. Άρα χρειάζεται μια αναδιοργάνωση, κύριε. Μια αναδιοργάνωση, λοιπόν, στο κομμάτι της λειτουργίας του Δήμου. Επίσης, όσο αφορά το Δημότη, θα γίνονται κάθε 4 μήνες συμβούλια, ειδικά συμβούλια για τους δημότες, για να μετέχουν οι δημότες, μόνο για αυτούς, που θα μπορούμε να έχουμε την άμεση επαφή και θα μπορούμε να ακούμε το πρόβλημά τους. Θα τους ενημερώνουμε για το πού είμαστε και πού πάμε. Γενικές συνελεύσεις, λοιπόν, και συμβούλια με τους δημότες. Είναι ένας ανοιχτός δήμος, λοιπόν. Ακριβώς. Είναι ένα νέο, ένα στοιχείο που δεν έχουμε ακούσει από άλλους. Ναι. Είναι πραγματικά ένα νέο ενδιαφέρον στοιχείο. Έτσι, είμαστε μια νέα ιδέα, μια νέα πρόταση. Θεωρώ ότι η ομάδα μου και εγώ, επειδή έχουμε κοινό όραμα, θα τα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Και αυτά όλα που σας λέω τώρα, την επόμενη μέρα θα είναι πράξη. Κυρία Γεννηδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ.